παιδεραστία. Ένα παγκόσμιο πρόβλημα που λαμβάνει όλο και μεγαλύτερες διαστάσεις, με τα στατιστικά να σοκάρουν. Ένα στα πέντε παιδιά στην Ευρώπη πέφτει θύμα κάποιας μορφής σεξουαλικής εκμετάλλευσης και κακοποίησης. Ηνωμένα Έθνη και Ευρωπαϊκή Ένωση επιβάλλουν στα κράτη να εφαρμόσουν κατάλληλες νομοθεσίες για να αποτρέψουν το ειδεχθές και αποτρόπαιο έγκλημα. Ανεξεταστέα για άλλη μια φορά η Κύπρος. Η Κύπρος όφιλε από την 18η Δεκεμβρίου του 2013 να ενσωματώσει εκείνη την οδηγία, η οποία η ρίσθεν παρόδο παρέχει ένα πολύ αυστηρό νομοθετικό πλαίσιο που αφορά στην καταπολέμηση όλων των μορφών σεξουαλικής κακοποίησης κατά των παιδιών, της παιδεραστίας και της πορνογραφίας, αλλά δυστυχώς δεν το έχουμε πράξει. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έδωσε παράταση μέχρι την 21η Μαρτίου τρέχοντος έτους, αλλά και πάλι η Κυπριακή Δημοκρατία δεν την ενσωμάτωσε, κυρίως λόγω του ότι συμπεριέλαβε την οδηγία σε νομοσχέδιο που ρυθμίζει θέματα εμπορίας προσώπων, γεγονός που δεν έγινε αποδεκτό από την Επίτροπο Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού, τη Βουλή και μη κυβερνητικούς οργανισμούς. Μιλούμε για δύο διαφορετικά πράγματα. Μιλούμε για εμπορία προσώπων, που περιλαμβάνει και εμπορία παιδιών, και σεξουαλική κακοποίηση. Είναι διαφορετικά θέματα και πρέπει να τύχουν ξεχωριστής αντιμετώπισης με ξεχωριστή νομοθετική ρύθμιση, γιατί θέλουν διαφορετική μεταχείριση. Όσον αφορά την εμπορία, οι πρώτοι που θα έχουν λόγο θα είναι η αστυνομία και η υπηρεσία ασύλου. Είναι η αλλοδαπών και μετανάστευση. Είναι αδιανόητο έναν κακοποιημένο παιδί να βρεθεί μπροστά σε αστυνομικών. Σημειωτέων ότι η Κύπρος, ενώ έχει υπογράψει από το 2007 τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης των παιδιών, γνωστή ως Σύμβαση Λαζαρότε, δεν την έχει κυρώσει μέχρι σήμερα, γεγονός που αφήνει τεράστια κενά ως προς την αντιμετώπιση των σεξουαλικών εγκλημάτων κατά των παιδιών και στην αποτρεπτικότητα της ποινής των ειδεχθών αδικημάτων. Δυστυχώς κολλησιεργούμε. Κύπρος αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι δεν μεριμνά για το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού. Με δεδομένο ότι ένα στα πέντε παιδιά στην Κύπρο, και αυτό είναι δεδομένο, θα βρεθεί αντιμέτωπο με κάποια μορφή σεξουαλικής κακοποίησης, θα πρέπει όλοι οι κρατικές υπηρεσίες, η Βουλή, και είναι και στόχος δικός μου, να προσπαθήσουμε να κάνουμε το maximum που μπορούμε για να κάνουμε αυτή την νομοθεσία. Τώρα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αρχίζει δικαστικές διαδικασίες εναντίον της Δημοκρατίας με αποτέλεσμα την επιβολή προστίμου για την μη ενσωμάτωση της οδηγίας. Το πρόστιμο μπορεί να ανέρχεται και πέραν των 8.000 ευρώ ημερησίως.